Δεκέμβρης μήνας είναι τίποτα λοιπόν το περίεργο με το κρύο, τα χιόνια και τις βροχές, έτσι λέει και ο μετεωρολόγος μας Γιώργος Μελανίτης. Καλησπέρα σας. 2 Δεκεμβρίου σήμερα και σήμερα το μεσημέρι το θερμόμετρο κοιμάθηκε στη Βόρεια Ελλάδα σε πολλές περιοχές γύρω στους 2 βαθμούς Κελσίου. Πολύ κρύο λοιπόν σε όλη τη χώρα, ιδιαίτερα βέβαια στη Βόρεια Ελλάδα, ενώ παράλληλα οι άνεμοι στο Αιγαίο, οι βοριάδες, έφτασαν τα 8 μποφόρ στο κεντρικό και νότιο Αιγαίο. Δυστυχώς όμως από τα στοιχεία που έχουμε και αύριο προβλέπονται παρόμοιες χειμωνιάτικες καιρικές συνθήκες στη χώρα μας. Μια και ούτε το κρύο ούτε και ένταση των ανέμων στο Αιγαίο πρόκειται να υποχωρήσουν. Να δούμε όμως και το χάρτη των βαρομετρικών συστημάτων. Όπως βλέπετε, υπάρχει ένας ισχυρός συνδυασμός υψηλών πιέσεων που είναι στην κεντρική Ευρώπη και τα Βαλκάνια με τις χαμηλές πιέσεις στην Ανατολική Μεσόγειο, που προκαλεί και το βόρειο ενισχυμένο ρεύμα στην περιοχή μας, ιδιαίτερα στο Αιγαίο, που με τη σειρά του μεταφέρει συνεχώς ψυχρές αέριες μάζες από τα Βαλκάνια προς τη χώρα μας. Σήμερα το μεσημέρι, πολύ κρύο έκανε και στην υπόλοιπη Ευρώπη, όπως βλέπετε, γύρω στους 0 βαθμούς, μείον 9 είχε το Όσλο, μείον 1 η Μόσχα, Σόφια είχε μείον 3, Βελιγράδι και Βουκουρέστι 0, ενώ η Αθήνα είχε 7 βαθμούς. Να δούμε και άλλες θερμοκρασίες ελληνικών πόλεων την ίδια ώρα, τι θερμοκρασίες είχαν. Υπήρχε μια ποικιλία θερμοκρασιών από 0 μέχρι και 13 βαθμούς. 0 η πιο μικρή σημειώθηκε στη Φλόρινα, ενώ 13 βαθμούς η πιο μεγάλη στη Ρόδο και στην Πάτρα. Αναλυτικά λοιπόν, για αύριο Κυριακή στην Ανατολική Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Εύβοια, Πελοπόννησο, Νότιο Ιόνιο, Κυκλάδες και Κρήτη, προβλέπονται νεφώσεις με λίγες βροχές ή χιονών έως τα νότια και ασθενείς χιονοπτώσεις στα κεντρικά και βόρεια. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπονται λίγες νεφώσεις που κατά διαστήματα στα βόρεια θα είναι αυξημένες. Οι άνεμοι θα πνίγουν βορειοανατολική, στα δυτικά μέτρη μέχρι ισχυρή 5 μέχρι μποφόρ, ενώ στα ανατολικά ισχυρή μέχρι πολύ ισχυρή 7 μποφόρ στο βόρειο Αιγαίο και 8 μποφόρ κατά τόπους στο κεντρικό και νότιο Αιγαίο. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί στα κεντρικά και βόρεια, υπηρετικά από μείον 5 βαθμούς η ελάχιστη μέχρι 7 βαθμούς η μέγιστη, στα υπόλοιπα υπηρετικά από 0 η ελάχιστη μέχρι 9 βαθμούς η μέγιστη και στις νησιωτικές περιοχές από 8 μέχρι 12 βαθμούς. Τώρα να δούμε τις τοπικές προγνώσεις Καλαμάτας, Αττικής και Θεσσαλονίκης και εκεί να δούμε λεπτομέρεια τον καιρό. Έτσι στην Καλαμάτα προβλέπονται παροδικές νεφώσεις με πιθανότητα πρόσχερης βροχής. Η άνεμη θα είναι βορειοανατολική μέτρη και η θερμοκρασία θα κοιμαθεί στην πόλη από 8 μέχρι 12 βαθμούς. Για την Αττική προβλέπονται παροδικές νεφώσεις και υπάρχει πιθανότητα να σημειωθεί ασθενής βροχή ή χιονόνερο στα βόρεια και ανατολικά, ενώ στα ορεινά ενδέχεται να χιονίσει πρόσχερα. Η άνεμη θα είναι βορειοανατολική 5 μέχρι 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κοιμαθεί στην πόλη από 3 μέχρι 8 βαθμούς, αλλά στα βόρεια προάστια η ελαχίστη θα είναι γύρω στο 0. Τέλος για τη Θεσσαλονίκη, προβλέπονται λίγες νεφώσεις, οι άνεμοι θα είναι βόρειοι μέτροι και η θερμοκρασία, πολύ κρύο βέβαια, θα κοιμαθεί από μείον 4 μέχρι 6 βαθμούς Κελσίου. Τώρα δύο λόγια για τον καιρό, για μεθαύριο Δευτέρα. Τα πράγματα θα είναι κάπως καλύτερα. Θα έχουμε συννεφιές στην Ανατολική και Νότια Ελλάδα. Στην υπόλοιπη χώρα θα έχουμε σχεδόν έθριο καιρό. Οι άνεμοι θα εξασθενήσουν λιγάκι, θα έχουμε μέχρι 7 μποφόρ στο Αιγαίο και η θερμοκρασία θα σημειώσει μια μικρή άνοδο ως προς τις μέγιστες τιμές της. Με ελληνικό τραγούδι από το Μεσαίωνα μέχρι σήμερα άρχισε χθες και θα λήξει αύριο το Πανελλήνιο Χοροδιακό Φεστιβάλ. Στη μουσική αυτή εκδήλωση μετέχουν 29 χοροδίες από όλη την Ελλάδα. Πέρα από τον ψυχολογικό χαρακτήρα, το Πανελλήνιο Χοροδιακό Φεστιβάλ είναι αφιερωμένο στην ανάπτυξη του ελληνικού τραγουδιού. Κυρίες και κύριοι, εδώ τελειώσαμε. Καλή σας νύχτα.